Μαυρόκλειδες, καλημέρα. Όσοι με παρακολουθείτε αυτή τη βδομάδα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, χάθηκε για λίγο το κανάλι μου. Δηλαδή, δεν μπορούσατε να δείτε βίντεο, δεν υπήρχε κάτι στο χάρτη. Τι έγινε με Χατσουκουκαράν, νομίζω δεν επιτρέπεται να μην το πω αυτή τη λέξη. Κάποιος μπήκε στο λογαριασμό μου και αλλάξε το όνομα του καναλιού και ανέβασε ένα live stream, το οποίο εγώ κοιμόμουν εκείνη την ώρα, ήταν βράδυ, το οποίο διήρκησε 3 ώρες περίπου, και αυτό το live stream παραβίασε τους κανόνες του YouTube, της κοινότητας του YouTube, οπότε το YouTube το κατέβασε και διέγραψε και το κανάλι μου. Μένω εγώ ξέγνιαστος το πρωί που ξυπνάω, ξέρω εγώ, να δω κανένα βιντεάκι στο YouTube και δεν με αφήνει, κάτι γίνεται, λέει, ξέρω εγώ, έχει διαγραφτεί το περιεχόμενό μας, σας λέω, δεν κατάλαβα στην αρχή τι έγινε. Μετά κάποιος μου γράψε σχόλιο ότι φίλες σου χακάραν το κανάλι. Το ψάχνω λίγο, δεν υπήρχε το κανάλι. Εντάξει, παθαίνω μια φρίκη, ένα κοκομπλόκο, ταχυπαλμίας και τα λοιπά, γιατί είναι και 5 χρόνια δουλειά σε αυτό. 922 βίντεο συγκεκριμένα έχω ανεβάσει από το 2016 Ιανουάριο που ξεκίνησα. Και αυτή είναι και η δουλειά μου. Με αυτό βγάζω τα προς το ζήν, με αυτό βρίσκω μαθητές και τα λοιπά. Ψάχνω γρήγορα να δω τι θα κάνω. Πολλοί μου είπατε να μιλήσω με τον Jack Klopp, νομίζω έτσι λέγεται, αν δεν το λέω σωστά, ο οποίος ασχολείται με τέτοια πράγματα όταν σου παραβιάζουν το λογαριασμό κτλ. Μίλησα μαζί του και με άλλα παιδιά με βοήθησαν, και ο John Bruce, που είχε συμβεί και το ίδιο και στο κανάλι του, με περίπου τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και μίλησα με το Google Creator Support, τους είπα τι είχε γίνει. Μου είπαν ok, θα σου στείλουμε ένα email σε 24-48 ώρες που θα κάνουμε investigate την υπόθεση. Μου απάντησαν μετά από μια μέρα και μου λένε όντως έχει γίνει έτσι, κάποιος μπήκε στο λογαριασμό σου κτλ. Και μίλησέ μας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αποκατάστασης του καναλιού, ας πούμε. Τους απάντησα ok κτλ. Μετά με βάλω να αλλάξω κωδικό, να κάνω επιβεβαίωση ότι είμαι εγώ, και το πήρα πίσω το κανάλι, πάλι καλά. Απλά ήταν όλα τα βίντεο απόκρυφα. Όχι απόκρυφα. Πώς το λένε, προσωπικά. Ιδιωτικά, ιδιωτικά. Και τα έκανα πάλι όλα δημόσια. Και τώρα το κανάλι είναι κανονικά, λειτουργεί. Άλλαξε και το όνομα από την αρχή και όλα κουμπλέ. Ο λόγος κιόλας που κάνω αυτό το βίντεο είναι ότι θέλω να πω κάποια πράγματα που, για να μην πάθετε κι εσείς το ίδιο, να προσέχετε. Γιατί εγώ αυτό που έκανα ήταν, ίσως έτσι την πάτησα, ήταν ότι είχα τον ίδιο κωδικό σε πάρα πολλούς λογαριασμούς, στο Google, στο YouTube, στο Facebook, σε πάρα πολλούς λογαριασμούς, και με τον ίδιο κωδικό αγόραζα πράγματα σε διάφορα site, ή γραφόμουν σε άλλα site και φόρουμ με τον ίδιο κωδικό. Οπότε κάπως έτσι υπάρχει μια πιθανότητα να διέρευσε ο λογαριασμός, ή υπάρχει πιθανότητα να πάτησα σε κάποιο link, να μπήκα σε κάποιο site, ξέρω εγώ, και να πάτησα κάπου που είχε κάποιο νιό, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε. Το άλλο που γίνεται συχνά είναι ότι κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι αυτό που άκουσα είναι ότι κάποιοι λένε ότι είμαστε τα lays και θέλουμε να μας κάνεις... Θα σου κάνουμε χορηγία άμα δει μας διαφημίσεις, και έχουν κανονικά το λογότυπο των Lays και όλα αυτά, και την πατάς στο τέλος εσύ και σου στέλνουν ένα νέο, κάπως έτσι. Όχι, εμένα δεν μου γίνει αυτό. Οπότε να προσέχετε να βάζετε ισχυρούς κωδικούς, μεγάλους και τα λοιπά. Να έχετε το Two Note Identification, δεν θυμάμαι πως λέγεται αυτό ακριβώς, που ουσιαστικά ενεργοποιείς αυτό στους λογαριασμούς σου και σου στέλνεται ένα μήνυμα στο κινητό με ένα κωδικό που πρέπει να βάλεις μετά για να μπεις. Οπότε έχεις διπλή ασφάλεια έτσι. Και ένα πράγμα που δεν είναι τόσο πρακτικό, αλλά εγώ το κάνω από εδώ και πέρα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, είναι να διαγράψετε, να βάλετε τον Chrome να μην αποθηκεύει κωδικούς ποτέ και να διαγράφει τα cookies κάθε φορά που μπαίνετε. Το ξέρω, αυτό δεν είναι τόσο πρακτικό και θα αργήσει και τα λοιπά σε κάποιες διαδικασίες, αλλά άμα το χρησιμοποιείς για τη δουλειά σου, το Facebook ή το YouTube και τα λοιπά, και είναι επαγγελματικό το θέμα, είναι πιο σημαντικό. Αυτά.
Οπότε είμαι πάλι εδώ, ξεκινάμε πάλι τα βίντεο κανονικά. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που μου στείλατε το μήνυμα παρηγοριάς ότι ελπίζουμε να γυρίσεις το κανάλι σου, γιατί πραγματικά δύο μέρες είχα πέσει σε μια μικροκατάθλιψη, ξέρω εγώ, όντως, και στρες. Όλα καλά. Και πάμε, συνεχίζουμε, πεθαρούλιδες.